του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Πάνο Λαζαράδη, τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Πείτε μου τώρα, δεν ξέρω αν ακούσατε και τη δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη, το σκεπτικό του δηλαδή για το κόμμα Κασιδιάρη. Τι περιμένουμε σήμερα από τον Άριο Πάγο? Να ξεκινήσω από τη δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη. Βεβαίως. Τι περιμένουμε. Βεβαίως. Ενδιαφέρον έχει η δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη. Βέβαια δεν διευκρινίζεται απολύτως όταν λέει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, αν αυτό το εννοεί πολιτικά ή νομικά. Ναι. Γιατί νομικά το Άριος Πάγος θα κάνει τη δουλειά του. Εννοείται. Και θα πούμε αμέσως στη συνέχεια τι περιμένουμε. Από εκεί και πέρα η πολιτική εκτίμηση, αν είναι καλό να αποκλείονται κόμματα τα οποία είναι ενάντια στη δημοκρατία, υπάρχουν μερικοί που το θεωρούν, άλλοι όχι. Πρέπει όμως να πω και να τονίσω για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν πως το Σύνταγμά μας έχει κάνει την επιλογή του και έχει γράψει στο άρθρο 29 παράγραφος 1 ότι τα κόμματα οφείλουν να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μπορεί αυτή η διάταξη να είναι κατευθυντήρια, δίνει μια κατεύθυνση και σε αυτή την κατεύθυνση φτιάχτηκε ο νόμος. Έχει κάνει τις επιλογές του συνεπώς ο συντακτικός νομοθέτης και θέλει να αποκλείσει κόμματα μη δημοκρατικά, προδήλως μη δημοκρατικά, να κατέλθουν στις εκλογές. Τώρα, η απόφαση που θα βγει σήμερα το βράδυ κρίνοντας για το κόμμα Έλληνες, το πιθανότερο κατά την εκτίμησή μου, εκφράζω προσωπική εκτίμηση, είναι ότι θα το αποκλείσει για δύο ξεχωριστούς λόγους που ο καθένας μπορεί να ληφθεί υπόψη του αυτοτελώς. Ο ένας είναι ότι δεν έχει δημοκρατική οργάνωση. Και αυτό θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο κύριος Κασιδιάρης είναι υποψήφιος βουλευτής. Τα έχετε ακούσει αυτά πολλές φορές. Είναι ένα στοιχείο της κρίσεως. Και το δεύτερο, θα έχει μία κρίση, φαντάζομαι, για την πραγματική ηγεσία του κόμματος. Μία κρίση για το κατά πόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση την ασκεί ο κύριος Κασιδιάρης ή όχι. Ο καθένας από τους δύο λόγους που σας ανέφερα είναι ικανός να οδηγήσει στον αποκλεισμό, πολλό μάλλον. Και οι δύο εφόσον συντρέχουν σορευτικώς. Και η εκτίμησή μου είναι, προσωπική επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, ότι μάλλον το κόμμα Έλληνες θα αποκλειστεί από τις εκλογές. Το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, το εάν... Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι δεν τίθεται θέμα δημοκρατικής οργανώσεως του κόμματος, δεδομένου ότι κανένας υποψήφιος βουλευτής του δεν έχει καταδικαστεί. Και εκεί όμως θα πρέπει να υπάρξει μια κρίση, δυσχερής κρίση, δυσχερέστερη, πολύ δυσχερέστερη από ό,τι στο κόμμα Έλληνες, για το κατά πόσον την πραγματική ηγεσία του κόμμα ΕΑΝ, μετά τα πηγενέλα αυτά τα οποία έχετε παρακολουθήσει, του Προέδρου, την κύριο Κανελόπουλου, την ασκεί ο κύριος Κασιδιάρης ή όχι. Θέλω να επισημάνω κάτι, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, μια σύντομη φράση. Βεβαίως. Ότι σε περίπτωση που το κόμμα εάν περάσει αυτή την κρίση, θα είναι αρκετά δύσκολο, είναι όμως δυνατόν, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο βέβαια, να αποκλειστεί στη δεύτερη φάση, διότι θεωρητικά μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις μεταξύ των δύο εκλογών. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι δυσχερής μια κρίση, ότι σήμερα δεν έχει τον πραγματικό ηγετικό ρόλο ο κ. Κασιδιάρης, άρα τον έχει σε 10 ημέρες μετά κάποιες εξελίξεις. Άρα, αν περάσει σήμερα, λέτε, κατά μεγάλο ποσοστό, και εφόσον έχουμε δεύτερες εκλογές, θα είναι και στις δεύτερες εκλογές. Όχι, θεωρώ δυνατόν στις δεύτερες εκλογές να αποκλειστεί το πρώτον, αλλά θα είναι μια κρίση η οποία θα έχει προβλήματα. Θα πρέπει με πολύ σοφροσύνη σήμερα οι αριοπαγίτες να αποφασίσουν, σκεπτόμενοι ότι θα πρέπει ενδεχομένως να ξανααποφασίσουν σε λίγες ημέρες πάλι. Και βέβαια τέτοια δεδομένα δεν είναι ωραίο να αλλάζουν μέσα σε 10 ημέρες μέσα από το διαδίκτυο. Έτσι δεν είναι. Πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις. Όλοι περιμένουμε, εγώ περιμένω και με επιστημονική ανησυχία, θα πρέπει να σας πω, ειδικά την κρίση για το κόμμα εάν του κυρίου Κανελόπουλου. Μάλιστα. Τώρα, για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία ήδη έχουν αποκλειστεί από την Παρασκευή που κατατέθηκαν στον Άριο Πάγο, το κόμμα του κύριου Φετζόγλου, ναι, του κύριου Κολόπουλου. Υπάρχουν πολλοί αποκλεισμοί. Πάντοτε υπάρχουν, ξέρετε, αποκλεισμοί και παλιότερα. Απλώς τώρα έχουν πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Απλώς τώρα τα παρακολουθούμε. Ήταν πολύ για τυπικούς λόγους. Μοιάζει λίγο με το. Ακούγεται περίπου το δίκαιο των σημάτων. Ξέρεις, δεν πρέπει να κατέβεις όταν έχει κατοχυρωθεί εγκύρως κάποια επωνυμία, κάποιο σύμβολο. Αυτά δεν μπορεί να τα αντιποιηθεί κάποιος άλλος. Και δυστυχώς δεν υπάρχει άπλετος χρόνος, ναι, για να σκεφτεί. Οπότε είναι σύντομες οι αποφάσεις. Ακόμα και παράβολα πρέπει να μπουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, για τέτοιους λόγους έχουν αποκλειστεί. Κρίσεις ουσίας δεν υπάρχουν ακόμα σοβαρές. Ναι.
Πάντως, μέχρι τώρα, εγώ πιστεύω ότι κυρίως λόγω απλής αναλογικής κατατέθηκαν 50 συνδυασμοί, 50 κόμματα να κατέβουν στις εκλογές. Ναι, βέβαια, έχουμε αυξημένα από 20 τόσα που ήταν το 19. Ναι. Τα είδα και το 19 και το 15. Περισσότερα κόμματα. Ναι. Αλλά ποσοστιαία δεν ξέρω αν οι αποκλεισμοί είναι πολύ περισσότεροι. Είχαμε αποκλεισμούς και όπως σωστά είπατε, αυτή τη φορά απλώς έχουν πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα. Μάλιστα. Λόγω του κόμματος Κασιδιάρη και του κόμματος Κανελόπουλου. Θα έχουμε λίγη ακόμα εξέλιξη. Έχει ενδιαφέρον το. Έχει πολύ ενδιαφέρον να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει σήμερα ο Άριος Πάγος. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, να δούμε και να διαβάσουμε το σκεπτικό της απόφασης, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό έχει γιατί, πολύ μεγάλη σημασία. Πείτε μου, σας παρακαλώ, μία φράση πριν κλείσουμε. Αυτό το κυβέρνηση ανοχής που το ακούσαμε πολύ τις τελευταίες 3-4 ημέρες, πρόταση του κυρίου Τσίπρα, αν δεν υπάρχει κυβέρνηση που να συγκεντρώνει 151, μπορεί να πάμε σε κυβέρνηση ανοχής. Μπορεί να σταθεί μία κυβέρνηση ανοχής, θεωρείτε, στην Ελλάδα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι ο όρος είναι νομικά ασαφής, διότι δεν ορίζεται πουθενά τι είναι κυβέρνηση ανοχής. Ναι. Και ο καθένας έχει τη δική του εκτίμηση. Συνήθως οι πολιτικοί εννοούν ότι στην πρώτη πρόταση εμπιστοσύνης θα δείξει μια ανοχή το κόμμα, το κρίσιμο, και θα βοηθήσει να πάρει την πρώτη, να πάρει τη βασική εμπιστοσύνη, ναι, και δεν θα του κάνει η πρόταση μομφής της πιστίας. Αλλά το τι θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, την εκλογική της θητείας, όσο θα είναι αυτή η θητεία. Σχέδιο ακριβώς. Ναι. Πώς θα φέρεται απέναντι σε κάθε απόφαση, αυτό δεν μας το λέει κανένας. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ενιαία αντιμετώπιση όλων των νόμων και νομοσχεδίων στο μέλλον. Τι ακριβώς θα κάνει το κόμμα? Είναι λίγο δύσκολο, είναι όπως το είπατε. Είναι. Και φυσικά το πρώτο μεγάλο crash test θα είναι με τον προϋπολογισμό στο τέλος του χρόνου. Τι θα γίνει? Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι και πολιτικά ορθό να προκαταλαμβάνεις όλες σου τις κρίσεις για 4 χρόνια και κυρίως σε στάση εποχής εφεκτικά, δηλαδή να αναστέλεις την κρίση σου, να απέχεις από εκλογές, να διευκολύνεις, να μην έχεις θέση. Ποιος θα ψηφίσει ένα κόμμα που επαγγέλλεται ότι δεν θα έχει θέση ή θα έχει μια εφεκτική στάση απέναντι στα πράγματα, καταβούληση μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ανάλυση που μας κάνατε. Θέλω απλώς να ανανεώσουμε το ραντεβού μια φορά ακόμμα, να μου πείτε μια εκτίμηση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όποτε μπορείτε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, αυτά.